για την ομάδα σας, η τρίτη στο πρωτάθλημα, μία νίκη, τρεις ήττες. Πώς έχεις, πώς είδες πρώτα απ' όλα το σημερινό παιχνίδι και γενικότερα την εμφάνιση της ομάδας στο πρωτάθλημα? Καταρχήν, δεν έχουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας, ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα δημιουργίας. Ας πούμε, χάνουμε τον έλεγχο, χάνουμε τον ρυθμό σε πολλές φάσεις του παιχνιδιού. Όταν η διαφορά είναι στους 5 και στους 8, τρελαινόμαστε. Ήρθαμε με σκοπό σήμερα να ελέγξουμε το επιθετικό transition που παίζει ο Απόλλωνας και να ελέγξουμε τα rebound. Από εκεί πέρα πηγαίναμε σε μεγάλες επιθέσεις, στοχευμένες επιθέσεις, που, ωραία, μείναμε ως εκεί, μείναμε στα λόγια. Θέλουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Σίγουρα κάθε παιχνίδι θα δουλεύουμε παραπάνω για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε δει τον Απόπ να έχει ένα πρόβλημα από την περιφέρεια, στο σουτ τριών πόντων κυρίως. Το είδαμε και σήμερα να εμφανίζεται αυτό. Πώς θα το αντιμετωπίσετε? Αυτό φαινόταν από τα φιλικά. Δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Πώς αντιμετωπίζετε? Δουλεύετε στην προπόνηση. Βάζουμε στοιχήματα στην προπόνηση με παπούτσια, με μπλούζες, με γλυκά. Όποιος βάλει τρίπον το παίρνει γλυκό, ας πούμε. Φτάσαμε σε τέτοιο σημείο. Ωραία. Είναι θέμα ψυχολογίας. Θα έρθουν, θα βγουν τα σουτ. Είχαμε ανοιχτά σουτ σήμερα που χάσαμε αρκετά. Από εκεί και πέρα, δουλειά. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Μάρκο τον Ασονίδη. Θα έχουμε τον προπονητή, τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη, για να μας πει και αυτό στην άποψή του για το σημερινό παιχνίδι. Coach, 3-3 για τον Απόλλωνα. Θεωρώ μια καλή εμφάνιση σήμερα. Αν εξαιρέσω ένα διάστημα τελευταίων 5 λεπτών του δευτέρου δεκαλέπτου που ουσιαστικά κολλήσαμε και δεν λειτουργήσαμε καλά κόντρα στη ζώνη του ΑΠΟΠ, παρόλο που προετοιμαστήκαμε, γνωρίζαμε ότι έπαιζε η ζώνη και θεωρούσαμε και σίγουρα ότι θα το έκανε από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε καλύτερα από τον αντίπαλό μας, σαν αναγκαζόταν θα πάει σε ζώνη. Εντάξει, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψουμε στην προπόνηση. Ουσιαστικά αυτή την εβδομάδα είχαμε και δύο καινούργιους παίκτες όπως τον Ρομπ Λούις και τον Πέταν τον Στράβιτς. Ακόμα μαθαίνουμε ένα στον άλλο. Είναι θαλλυντικό το γεγονός όντως ότι για τρίτον παιχνίδι είμαστε αίτητοι, κερδίσαμε. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ο Απόλλωνας φέτος θα είναι μια ομάδα που αξίζει τον κόπο κάποιος να τον παρακολουθήσει. Είναι ευκαιρία να καλέσω και με τον κόσμο μας κάθε φορά να είναι και περισσότεροι, διότι το τονίζω ότι είναι μια ομάδα γεμάτη ταλέντων, ενέργεια, πάθος, θέληση και αξίζει κάποιος να την παρακολουθήσει. Τώρα θα ξεκουραστούμε δύο μέρες. Έχουμε την ευκαιρία λόγω του παιχνιδιού που ήταν Παρασκευή να ξεκουραστούμε δύο μέρες και πάμε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κοντά στην Έθνα εκτός έδρας. Το οποίο θεωρώ ότι αν βρούμε τον τρόπο και το κερδίσουμε θα μας δώσει μια πολύ διαφορετική δυναμική ως ομάδα. Στατώ σε αυτό που είπατε, παίζει ο Απόλλωνας ένα ωραίο μπάσκετ, γρήγορο, το οποίο όμως προκαλεί και αρκετά λάθη. Εντάξει, τη γνώμη μου, Αντώνη, ξέρεις ότι με έναν αυτόν το πάνω κάτω δεν είμαι λάτρης αυτού του μπάσκετ, αλλά πρέπει και εμείς οι προπονητές να προσαρμοστούμε. Καλός ή κακός, το μπάσκετ πλέον έγινε πάρα πολύ γρήγορο, έγινε πιο θεαματικό, αλλά από την ίδια ώρα γίνονται και πάρα πολλά λάθη. Εντάξει, είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε όμως, διότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να. Επειδή έχουμε τις διαδοτές να παίξουμε γρήγορο και καλό μπάσκετ, να μειώσουμε όμως τα λάθη. Εντάξει, σήμερα νομίζω ήταν 13, παρόλο που θεωρώ ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι κάτω από τα 10 κάθε παιχνίδι. Για εντός έδρας ίσως να ήταν πολλά. Αν ήταν εκτός έδρας θα το λέγα είμαι ευχαριστημένος, αλλά για εντός είναι πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Θα έχουμε κοντά μας και τον MVP της.